Δυστυχώς η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι η τελευταία μια σειράς αντίστοιχων αποφάσεων. Το μόνο που δείχνουν είναι ότι η ανθρώπινη ζωή δεν είναι σεβαστή και έχει ευτελιστεί σε επίπεδο πραγματικά προβλητικό για τον πολιτισμό μας αλλά και για τη χώρα μας. Να θυμίσω προηγούμενη απόφαση που έλεγε ότι γιατροί με ελάχιστη ειδικότητα και καμία εμπειρία και εξειδίκευση θα μπαίνουν και θα συνοδεύουν βαρέως πάσχοντες και πολυτραυματίες σε ασθενοφόρα κατά τη διακομιδή τους. Αν το θυμάσαι, αυτό είναι πριν από αρκετό καιρό. Και έρχεται τώρα και αυτή η απόφαση που στην ουσία θεωρεί ότι οι ασθενείς που διακομίζονται, οι τραυματίες που περισυλλεύονται από τόπους ατυχημάτων είναι χειρότεροι και από ζώα. Ως εκ τούτου δεν χρειάζεται αυτοί που οδηγούν τα ασθενοφόρα να έχουν κάποια εκπαίδευση, αρκεί να μπορούν να πιάνουν ένα τιμόνι στα χέρια τους. Ναι, συγγνώμη, μισό λεπτό. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία βγήκε στον αέρα. Προσλήψεις, αν θέλετε. Ακριβώς. Μισό λεπτό. Προσλήψεις. Με το σκεπτικό ότι ήταν απρόβλεπτη ανάγκη. Ωραία. Ήθελα να το προχωρήσω σαν σειρά πραγμάτων. Και προσλήψεις ενδεχόμενα και άμεσα, κύριε Δημητρακόπουλε. Ρωτάω γιατί. Αυτό το οποίο έχουμε ακούσει από τα πληρώματα, από τους ανθρώπους, από τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, χρειάζεται ένας χρόνος χ για την εκπαίδευσή τους. Μπορεί να είναι ημερών, μπορεί να είναι μήνα. Και σας ρωτάω και σας κάλεσα, διότι να τα πούμε και να μας πείτε τι γίνεται. Γιατί ήδη από την Αθήνα, γι' αυτό και σας πήρα χθες τηλέφωνο, έλεγα χθες στις ειδήσεις ότι έχει βγει στον αέρα ο διαγωνισμός, η προκήρυξη, η πλατφόρμα, δεν ξέρω τι γίνεται, για να δηλώσουν συμμετοχή αυτοί που θέλουν να πάνε να εργαστούν στο ΕΚΑΒ, να ξέρουν τα ονόματά τους, κυρίως για πληρώματα ασθενοφόρων. Έτσι λοιπόν σας πήρα να ζητήσω διευκρινήσεις. Θα σας πω πως έχει η όλη εικόνα για να καταλάβετε κι εσείς αλλά και ο κόσμος που μας ακούει. Προκειμένου να δουλέψει κάποιος ως διασώστης σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, περνάει μια εκπαίδευση διάρκειας 2,5 ετών. Ούτε ημερών, ούτε μηνών, ούτε πολύ περισσότερο ωρών. Όλη την προηγούμενη τετραετία δεν έγινε ούτε μία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο ΕΚΑΒ κατά την ομολογία του Υπουργού του προηγούμενου, του κυρίου Πλεύρη. Τώρα όταν άρχισαν να περιστατικά να βλέπουν το φως της δημοσιότητας με συνανθρώπους μας να καταλήγουν σε καρότσες αγροτικών ή να καταλήγουν σε παραλίες περιμένοντας το ΕΚΑΒ, όχι σε μέρη εξωτικά, στην νησιωτική χώρα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά ακόμα και μέσα στην Αττική. Να σας θυμίσω το περιστατικό με την Έγκυο, την άτυχη εκείνη Έγκυο, 19 χρονών στη Νέα Μάκρη. Υπό το βάρος λοιπόν αυτής της δημοσιότητας, αυτό που σκέφτηκαν ήταν πάλι αντί για κηρύξεις πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, ήταν αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Εν τω μεταξύ, αυτό που βγήκε και που αναφερθήκατε πριν από λίγο, είναι για 250 άτομα στον τομέα των Αθηνών, όχι στην υπόλοιπη χώρα που είναι επίσης γονατισμένη από τις ελλείψεις, και αφορά για μια ακόμα φορά συμβασιούχους. Δηλαδή δεν φαίνεται καμία πρόθεση πρόσληψης μόνιμου, καλά και σωστά εκπαιδευμένου προσωπικού. Και φέρνουν αυτούς τους ανθρώπους τώρα από το στρατό, από την αεροπορία, από το ναυτικό, από τους δήμους, τους οποίους η εκπαίδευση εντός πολλών εισαγωγικών είναι ολίγων ωρών, κυρία Δουλγεράκη. Τι λέτε, κύριε Δημητρακόπουλε? Πετάνε σε ένα ασθενοφόρο μέσα, έτσι, να κάνουν τον διασώστη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με λίγες ώρες εκπαίδευση έρχονται άνθρωποι να διαχειριστούν τέτοια περιστατικά. Άνθρωποι που φαντάζομαι, αν είναι από τις ένοπλες δυνάμεις, φαντάζομαι ότι δεν θα έχουν και την δυνατότητα εύκολα να αρνηθούν πράγματα, έτσι. Ακριβώς. Μα γι' αυτό κατέφυγαν σε αυτή τη δεξαμενή. Έτσι. Λίγες ώρες εκπαίδευση και 0 ώρες εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τη χρήση ενός τέτοιου οχήματος. Έτσι, η εκπαίδευση που πήρανε αφορά στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες. Αυτό έχει ήδη συμβεί, μισό λεπτό, έχει συμβεί σε περιφερειακές ενότητες, σε κέντρα υγείας, έχει συμβεί στη δική μας την περιοχή. Εδώ δίπλα μας έχει συμβεί, κυρία Δουλγεράκη, και στο κέντρο υγείας
Αγίας Βαρβάρας, όπου δουλεύω, ναι. και στο κέντρο υγείας Καστελίου. Δηλαδή? Αυτά σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Δηλαδή? Έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία αυτοί οι άνθρωποι, με τους οποίους δεν έχουμε εννοείται κάτι, έτσι. Όχι, εσείς αναφέρεστε σε άλλο πράγμα, ούτως ή άλλως και όχι ακριβώς. στους ανθρώπους αυτούς. Ακριβώς. Λέτε λοιπόν ότι ήδη στελεχώνονται δύο κέντρα υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με προσωπικό από τις ένοπλες δυνάμεις. Η εκπαίδευσή ακριβώς. τους είναι τι? Η εκπαίδευσή τους ήταν διάρκειας 4, το πολύ 5 ώρων σε στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες, 0 ώρες σε ό,τι αφορά τη χρήση ενός οχήματος όπως είναι το ασθενοφόρο και τους έχουν πετάξει στα βαθιά να κολυμπήσουν. Η λογική των τεμπών πάμε και όπου βγει, σε όλο της το μεγαλείο. Ποιος θα την πληρώσει πάλι? Ο άτυχος πολίτης που θα τύχει να τραυματιστεί ή να ασθενήσει σε μία βάρδια στην οποία θα υπάρχει αυτό το πολύ κακά εκπαιδευμένο προσωπικό. Ξαναλέω, με τους ανθρώπους δεν έχουμε κανένα θέμα και αυτοί, όπως σωστά το είπατε, βρεθήκαν εδώ πέρα υποχρεωτικά, παρά τη θέλησή τους, λέγοντάς τους, ας πούμε, ότι μην ανησυχείτε, ένα τιμόνι θα πιάσετε. Όχι, δεν είναι τιμόνι, κυρία Δουλγεράκη. Τιμόνι πιάνουμε εσείς και εγώ όταν μπαίνουμε στο γιοταχή μας, αλλά όταν οδηγούμε ένα ασθενοφόρο όχημα και όταν σε αυτό το ασθενοφόρο πρέπει να βάλουμε τον ασθενή με το σωστό τρόπο για να μην του κάνουμε περισσότερο κακό, δεν είναι απλά πιάνουμε ένα τιμόνι. Παίζουμε με ανθρώπινες ζωές. Οι άνθρωποι αυτοί στη δική τους τη βάρδια, ο καθένας, σε περίπτωση που χρειαστεί να πάνε σε κάποιο έκτακτο περιστατικό ή από το κέντρο υγείας να μεταφερθεί κάποιος στο νοσοκομείο, γίνεται η μεταφορά συνοδεία πάντα ενός γιατρού και είναι μοναδικός που υπάρχει μέσα, γιατί διασώστη τον άνθρωπο αυτό δεν μπορείς να τον πεις. Όχι. Γι' αυτό και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου προβλέπει συνοδεία από τη διατύπωση, δεν ξέρω αν την είδατε την πράξη, πάσης φύσεως υγειονομικό προσωπικό. Να σημειώσω ότι κανείς από το πάσης φύσεως υγειονομικό προσωπικό δεν έχει εκπαίδευση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ σαν γιατρός μπαίνω μέσα και συνοδεύω ένα περιστατικό το οποίο χρήζει ιατρικής συνοδείας, η σοβαρότητά του είναι τέτοια που χρήζει ιατρικής συνοδείας, αλλά σε ό,τι αφορά την προνοσοκομιακή ιατρική, κανένας από εμάς ή μάλλον πολύ λίγοι και με δικιά τους έτσι, πρωτοβουλία έχουν λάβει την αντίστοιχη εκπαίδευση. Γιατί, τι χρειάζεται, μισό λεπτό, τι χρειάζεται δηλαδή σε αυτή την εκπαίδευση, αν είναι κάποιος γενικός γιατρός, θέλετε να πείτε, ή αν είναι τέλος πάντων μιας ειδικότητας που μπορεί να μεταφέρει κάποια άλλη ειδικότητα, τι θέλετε να πείτε? Η επίγουσα προνοσοκομιακή ιατρική είναι ολόκληρη ειδικός κλάδος και εκπαίδευση. Ξεκινώντας από το πώς θα αφήσεις το ασθενοφόρο όταν καλείσαι να πας σε ένα τροχαίο, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσουν ούτε τα θύματα, αλλά ούτε και εσύ, από τον τρόπο που θα απεγκλωβίσεις κάποιον από ένα αυτοκίνητο προκειμένου να μην τον τραυματίσεις, από το τι θα προσφέρεις στο πεδίο και πώς, είναι μεγάλη η ανάγκη εκπαίδευση σε αυτό το κομμάτι, την οποία κανένας γιατρός δεν λαμβάνει στην ειδικότητα, ούτε προπτυχιακά, εκτός αν ο ίδιος με δικιά του πρωτοβουλία το αποφασίσει. Αυτό εννοώ. Και γι' αυτό ακούτε πολλές φορές, ας πούμε, συμβάντα, όχι μόνο στο ΕΚΑΒ που έχουν συμβεί και εδώ πέρα, αλλά και αλλού, ανθρώπων, συναδέλφων μας, επαγγελματιών, που υφίστανται ήδη για ατυχήματα, λόγω ακριβώς της, πώς θα το πω τώρα... Της έλλειψης. Της έλλειψης αυτών των γνώσεων. Προνοσοκομιακή, λέτε, φροντίδα. Ακριβώς. Η προνοσοκομιακή ιατρική είναι ολόκληρη εξειδίκευση στην ουσία. Ναι. Την οποία περνάς από μία εκπαίδευση, δίνεις εξετάσεις και πιστοποιείσαι γι' αυτό. Άρα εδώ λοιπόν... Λοιπόν... Υπάρχει από το ΕΚΑΒ η επίγουσα προνοσοκομιακή ιατρική διάρκειας ενός έτους, ωραία. Την οποία δίνει το ΕΚΑΒ. Άρα λοιπόν εσείς εκ των πραγμάτων λέτε ότι είχαμε που είχαμε πρόβλημα, ήταν που ήταν κακό το κλίμα, το φαγε και ο γάιδαρος και τώρα θα απογίνει όλη αυτή η ιστορία, όπως έλεγε ο σοφός λαός. Διότι λέτε, ακριβώς. λίγοι γιατροί πανελλαδικά, αυτό θέλετε να πείτε, έχουν αυτή τη γνώση της προνοσοκομιακής ιατρικής, είναι ολόκληρος κλάδος και γι' αυτό διαφωνείτε με ο κάθε γιατρός που μπορεί να μεταφέρει ένα περιστατικό. Ακριβώς.
Ακριβώς. Κανονικά, και γι' αυτό βλέπετε ότι όπου υπάρχει τομέας του ΕΚΑΒ, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, τα πληρώματα είναι πάντα δύο ατόμων και ο γιατρός μπαίνει τρίτος όπου χρειάζεται. Ναι. Δυστυχώς στην Ήπεθρο φαίνεται ότι ζουν πολίτες μιας άλλης υποδέστερης κατηγορίας και υπάρχει μόνο ένα πλήρωμα ασθενοφόρο και ο δεύτερος είναι συνήθως ένας γιατρός, ο οποίος δεν έχει επιλογή. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν δείτε τον κανονισμό του ΕΚΑΒ, απαγορεύεται να κινηθεί ασθενοφόρο με λιγότερα από δύο άτομα πλήρωμα. Όμως αν είστε στην Ήπεθρο, κυρία Δουλγεράκη, θα κινηθεί το ασθενοφόρο με κάποιον ο οποίος ήταν οδηγός ερπιστριοφόρων ή ήρθε από την αεροπορία και το ναυτικό ή οδηγούσε τα απορριμματοφόρα του Δήμου και οποιονδήποτε άλλο από το υγειονομικό προσωπικό. Να σας πω, γι' αυτό στην καινούργια επιστολή της Ένωσης λέτε ότι εμείς αντιδρούμε και προειδοποιούμε, σταματήστε να παίζετε με την ανθρώπινη ζωή συνενόχους στο φόνο, δεν θα μας έχετε. Ακριβώς, ακριβώς. Σας ξαναλέω, είναι η ίδια λογική που είδαμε και στα ντέπη με εκείνο το σταθμάρχη, τον ανεκπαίδευτο, τον ακατάλληλο. Είναι η λογική του πάμε και όπου βγει. Αυτό συνεχίζεται και εφαρμόζεται. Και σε συνέχεια, ξαναλέω, αποφάσεων, ξέρετε πώς διακομίζονται βαρέως πάσχοντες από τα περιφερειακά νοσοκομεία, από Σιτή, από Ρέθυμνο, από Χανιά, όταν χρειάζονται μονάδα. Ξέρετε ποιος τους συνοδεύει. Ειδικευόμενοι νεαροί, άπειροι γιατροί, σε ειδικότητες όπως η μικροβιολογία, η δερματολογία, οτιδήποτε το οποίο δεν έχει καμία απολύτως σχέση και δεν μπορούν αυτοί οι συνάδελφοι δυστυχώς να προσφέρουν κάτι αν χρειαστεί σε κάποιο διασωληνωμένο ασθενή που διακομίζουμε. Γι' αυτά φωνάζουμε μήνες όλες οι ενώσεις των γιατρών και η Ομοσπονδία μας. Δυστυχώς ουδής μας λαμβάνει υπόψη και ουδής μας έχει φωνάξει ποτέ να κάτσουμε κάτω να συζητήσουμε πώς μπορεί να γίνει με ασφάλεια η διακομιδή των ασθενών. Ούτως ή άλλως και σήμερα συμπτωματικά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη το κεντρικό της θέμα είναι, κύριε Δημητρακόπουλε, ένα θέμα το οποίο προέρχεται από την υγεία. Νοικιάζουν ασθενοφόρα, από την πίσω πόρτα μπαίνουν οι ιδιώτες στο παγνί για να μεταφέρουν ασθενείς. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διαθέσει 15.000 ευρώ το δίμηνο ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου σε αναδόχους για τις διακομιδές λόγω σοβαρών ελλείψεων στο ΕΚΑΒ. Το κόστος περίπου 250 ευρώ ημερησίως και πάλι δεν φτάνουν. Είναι αυτά τα οποία καταγγέλει και το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο διαστόματος του Πρόεδρου του κυρίου Δημήτρη Βρύσαλη. Μάλλον είναι εικόνες και καταστάσεις που αυτό, κυρία Δουλγεράκη. Το δημοσίευμά σας και η συνομιλία μας δεν είναι σύμπτωση. Όχι, σύμπτωση η συνομιλία σήμερα, αυτό εννοώ. Εννοώ στο χρόνο παρουσίασης των δύο θεμάτων. Ναι. Με αυτή την έννοια ναι. Το είπα. Είναι εντυπωσιακό που έχει σήμερα η εφημερίδα σε αυτό το θέμα και κουμπώνει με όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Και δεν θα σταματήσουμε μόνο εκεί, γιατί έβλεπα και την επιστολή από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, αυτά τα οποία καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, με ένα πάζλα θεμάτων, τα οποία ναι μεν τα συζητούσαμε, τα καταγράφαμε, ευελπιστούσατε κι εσείς από τη δική σας την πλευρά ότι κάπου μπορεί να αλλάξει η εικόνα, αλλά η προτεραιότητα στην υγεία φέρνει αυτά τα οποία συζητάμε αυτή την ώρα. Όχι, εμείς δεν τρέφαμε αυταπάτες, γιατί όποιος διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα και της προηγούμενης και της τωρινής κυβέρνησης ξέρει πάρα πολύ καλά τι εξυφαίνεται στον χώρο της υγείας. Είναι πολύ σαφές το τι γίνεται και το περιγράφει η εφημερίδα σας ακριβώς στο σημερινό της ρεπορτάζ με τους ιδιώτες που μπαίνουν από την πίσω ή εγώ θα έλεγα από την μπροστινή πόρτα, κανονικότατα μπαίνουν, σιγά σιγά σε διάφορους τομείς. Έτσι. Φορτώνοντας με επιπλέον κόστος, γιατί αυτό κοστίζει πολύ περισσότερο από το να έχουμε δικό μας προσωπικό, δικά μας οχήματα, τις πλάτες των φορολογούμενων πολιτών, με αμφιλεγόμενης ποιότητας, ξαναλέω, υπηρεσίες. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ενδιαφέρον να κάνετε ένα ρεπορτάζ, να δείτε πόσα από τα ιδιωτικά ασθενοφόρα που κυκλοφορούν είναι σωστά πιστοποιημένα και ελεγμένα. Θα εκπλαγείτε με αυτά που θα βρείτε. Είναι μια κατάσταση λίγο παρόμοια με αυτή που επικρατεί στους οίκους Ευγυρίας και το καθεστώς κάτω από το οποίο δουλεύουμε. Έτσι.
Κύριε Δημητρακόπουλε, είπατε ότι ήδη έχουν έρθει να βοηθήσουν ή έχουν ενταχθεί στη δύναμη των κέντρων υγείας Αγίας Βαρβάρας και Καστελίου, όπως γνωρίζετε. Στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, έχουν έρθει 2-3 άτομα. Πόσοι σε εσάς και πόσοι είστε στο κέντρο υγείας Καστελίου? 3 άτομα έχουν έρθει εδώ και άλλοι 3 στο κέντρο υγείας Καστελίου. Μάλιστα. Για τη συνέχεια και για τα υπόλοιπα κέντρα, επειδή είσαστε μέλος της Τριμελούς Επιτροπής των Κέντρων Υγείας, σας ρωτώ, ο προγραμματισμός τι λέει? Γνωρίζω ότι ενδεχομένως να έχει ζητήσει και το Κέντρο Υγείας Μυρών ενίσχυση. Στα υπόλοιπα οι βάρδιες βγαίνουν με τρόπο μη ασφαλή, βέβαια, γιατί σας λέω με μονά πληρώματα, αλλά βγαίνουν. Δεν, από ό,τι γνωρίζω, ας πούμε, δεν προβλέπεται προς το παρόν τουλάχιστον να συνδράμει ο ελληνικός στρατός τα υπόλοιπα κέντρα υγείας. Μάλιστα. Άρα έχουμε το Καστέλι, την Αγία Βαρβάρα, ίσως τις Μοίρες, και τα υπόλοιπα προς το παρόν όχι. Mm-hmm.